καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κέλλη, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 4. Σωστά δεν το λέω. 4 Μαΐου. Ναι, σωστά. Έχεις χάσει τις ημέρες. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα κοντά μας στην πρωινή ανάγνωση και στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Όχι μέχρι τις 9.30. Σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 10 εκτάκτως. Συνήθως τις Πέμπτες είμαστε ημίωροι. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα έτσι σε τίτλους της επικαιρότητας. Ξεκινάμε βεβαίως ότι σήμερα έχουμε το Euro Working Group έκτακτο, γιατί το προγραμματισμένο Euro Working Group είναι στις 15 Μαΐου και αυτό είναι έκτακτο. Τι ακριβώς θα γίνει εκεί τώρα? Λοιπόν, εκεί στο επίκεντρο της συνάντησης, της τηλεδιάσκεψης στην ουσία, γιατί είναι μέσω τηλεδιάσκεψης αυτό το Euro Working Group, θα βρεθούν οι εκπρόσωποι από το Υπουργείο Οικονομικών, το δικό μας, ο κ. Τσακαλώτος, ο κ. Χουλιαράκης, και θα συζητήσουν την προκαταρκτική συμφωνία που κατέληξαν την Τρίτη η κυβέρνηση με τους θεσμούς. Τις λεπτομέρειες θα αποτυπωθούν έτσι λίγο πιο αναλυτικά, τα μέτρα, τα αντίμετρα, ό,τι έχει μέχρι τώρα υποθεί. Αυτό που λέγαμε είναι ότι στα κείμενα τα οποία έχουν καταλήξει, έχουν καθαρογραφεί, υπάρχουν ορισμένα ποσά τα οποία δεν είναι συμφωνημένα. Ναι. Αυτά είναι μέσα σε αγγείλες. Γίνεται λοιπόν όλη η ζήμουση και η προεργασία, και να πούμε ότι σημαντικό είναι ότι και στις 11 με 13 Μαΐου έχουμε στο Μπάρι της Ιταλίας του G7. Θα συνεδριάσουν εκεί οι Υπουργοί Οικονομικών και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα να πούμε το πιο σημαντικό από όλα είναι πως θα συζητηθεί και το χρέος. Η διαπραγμάτευση και το χρέος είναι και στο σημερινό τραπέζι του Euro Working Group και είναι και μια προπαρασκευαστική συνεδρίαση, συνομιλία σημερινή για αυτή την... Ναι. Για τη σύνοδο των G7. Αυτοί που ασχολούνται με το χρέος και μας ενδιαφέρει είναι η κυρία Λαγκάρτ, είναι ο κύριος Σόιμπλε, είναι ο κύριος Ντάισενμπλουμ, είναι ο κύριος Μοσχοβισή και είναι και ο κύριος Κλάους Ρέγκλιν. Όλοι αυτοί θα είναι στους G7. Και εκεί ενδεχομένως να παρθούν πολύ σοβαρές αποφάσεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το σημερινό Euro Working Group, αλλά εδώ στην Αθήνα και σε πολύ λίγη ώρα, σε μισή ώρα περίπου εδώ στη Βουλή, θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό, υπό την Προεδρία του Αλέξη Τσίπρα. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει και αναμένεται να υποθεί τι έχει γίνει με τα τεχνικά κλιμάκια, ποιες είναι οι λεπτομέρειες της διαπραγμάτευσης, η εφαρμογή των συμφωνηθέντων, το χρέος που εκκρεμεί. Γενικά, ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει τους υπουργούς. Ναι. Σε τι φάση βρισκόμαστε? Και εκτός αυτού υπάρχει, είναι και αναρτημένο βέβαια σε ιστοσελίδες, αναυπουργείο, οι προτεραιότητες αναυπουργείο, το οποίο θα παρακολουθεί ο Πρωθυπουργός από κοντά, την ευθύνη θα έχει ο κύριος Δραγασάκης, και διαβάζουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και επισκέψεις του Πρωθυπουργού σε Υπουργεία για να παρακολουθεί το έργο. Οι ενέργειες, οι νομοθετικές αλλαγές πρέπει να γίνουν. Αυτά που πρέπει να τρέξουν τα Υπουργεία και να εκπονήσουν, να δοθεί μια ιεράρχηση στους σημαντικούς στόχους του κάθε Υπουργείου, θα γίνει σήμερα μια συζήτηση. Έχει δοθεί και στη δημοσιότητα κατά Υπουργείο αναλυτικά ο προγραμματισμός και είναι σημαντικό γιατί βλέπουμε και τα νομοθετήματα που θα έρθουν το επόμενο διάστημα από τα Υπουργεία. Έτσι. Σε κάθε Υπουργείο, μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες γιατί είναι πάρα πολύ αναλυτικές. Λοιπόν, χθες είχαμε μια πολύ σημαντική συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, στον συνάδελφο, τον κύριο Σρόιτερ, και στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Εξαπέλυσε επίθεση με αφορμή την προκαταρκτική συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές. Δήλωσε ότι οι δανειστές δεν ζητούσαν επιπλέον μέτρα και ότι αυτά είναι αποτέλεσμα της καθυστέρησης που επέδειξε η κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ένα τέταρτο μνημόνιο χωρίς χρηματοδότηση. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η χώρα θα σέρνεται χαρακτηριστικά με τον Αλέξη Τσίπρα για πολλά χρόνια, ενώ θα χάσουν και τη 12η και την 11η σύνταξή τους, ενώ χαρακτήρισε τα αντιμέτρα με μια λέξη την οποία χρησιμοποιούν κυρίως οι γείτονές μας, είπε ότι είναι φερεντζές. Λοιπόν, να πάμε στην κοινοβουλευτική ατζέντα τώρα εδώ της ημέρας, της Βουλής. Έχουμε επίκαιρες ερωτήσεις, κοινοβουλευτικός έλεγχος ακριβώς στις 12 η ώρα. Αλλά έχουμε και συνεδρίαση επιτροπών. Ναι, βλέπουμε τώρα τις κάρτες οποίες έχουμε ετοιμάσει. Στις 10 η ώρα έχουμε την Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων, η οποία συνεδριάζει σχετικά με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το ΕΛΚΕΦΕ, για το έργο και την δράση του. Στις 12 ακριβώς θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, θέμα συζήτηση επί της εκθέσεως πεπραγμένο για το 2015 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ακρόαση του Προέδρου κ. Δημήτρη Τσαμάκη. Και στις 2.30 στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα γίνει συζήτηση για την έκθεση του απολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2016 και ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης αρχής για το 2017. Βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείπει ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής, ο κ. Γιώργος Πιτσιλής.
Αυτά λοιπόν θα παρακολουθήσουμε σήμερα στην Βουλή, Επιτροπές και Ολομέλεια. Να δούμε όμως τι έγινε χθες στην Επιτροπή. Στην Ολομέλεια είχαμε την κλήρωση της συμφωνίας, αυτή που σας λέγαμε ότι έχει να κάνει με το έρμα των πλοίων, τα οποία μεταφέρονται και ουσιαστικά χαλάει η βιοπικιλότητα των διαφόρων θαλασσίων περιοχών, αλλά δεν ήταν ουσιαστικά μόνο αυτό το αντικείμενο, έτσι. Ναι, καθώς η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση μετράφηκε η συζήτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τον έλεγχο και διαχείριση του έρματος που προέρχεται από τα πλοία. Οι τόνοι στην συνεδρίαση ανέβηκαν όταν οι ομιλητές φυσικά αναφέρθηκαν στο κλείσιμο της αξιολόγησης και στη συμφωνία. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη υπενθύμησε τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου ότι θα παραιτηθεί αν πέσει το φορολόγιο του κάτω από τα 9.100 ευρώ, καλώντας τον να έρθει στη Βουλή προκειμένου να υλοποιήσει την υπόσχεσή του. Κατά τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, σε αυτή την πολιτική ζωή και γενικότερα σε αυτή τη ζωή, όλα πληρώνονται. Και έτσι τα έφερε η πορεία των πραγμάτων, ανήμερα Πρωτομαγιάς, η κυβέρνηση να επιτίθεται στα δικαιώματα των εργαζομένων, στα εισοδήματα και στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων. Νέμεσης, κύριε Πρόεδρε. Νέμεσης. Νέμεσης για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά αυτούς που θα στηρίξουν τις επιλογές της κυβέρνησης, έχουμε να πούμε ότι οι 152 βουλευτές τους θα είναι οι μόνοι τους βουλευτές που θα στηρίξουν την ιστορία αυτή. Δεν υπάρχουν 152. Ο κύριος Τσακαλώτος θα παραιτηθεί. Διότι φοράει παντελόνια και είχε πει ότι αν πέσει το αφορολόγητο κάτω από 9.000 ευρώ θα επαρετείτο. Δεν μπορώ παρά να θυμίσω, το έκανε πριν ο κύριος Λοβέρδος, την υπόσχεση του κυρίου Υπουργού των Οικονομικών σε αυτή την αίθουσα, σε αυτό το σώμα, ότι θα παραιτηθεί και δεν θα φέρει τέτοιες ρυθμίσεις. Αναμένω λοιπόν να τηρηθεί αυτό το οποίο ελέγχει. Εμείς αποδίδουμε τεράστια ευθύνη στην κυβερνητική πλειοψηφία που εισηγείται αυτά τα μέτρα και συμφωνεί αυτά τα μέτρα. Αποδίδουμε όμως και ευθύνη στην Τρόικα, στους θεσμούς, στους δανεικές της χώρας. Γιατί επιβάλλουν, αποδέχονται, συνομολογούν μέτρα τα οποία είναι ληστρικά για την ελληνική οικονομία. Το θέμα είναι το ότι ισοπεδώνουν την ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι το θέμα. Και επειδή άκουσα προηγουμένως να μιλάνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Συμπαράταξη, και δεν ξέρω και εγώ πώς αλλιώς μπορεί να λέγονται πλέον, έχουν αλλάξει ονόματα, να πούμε ότι ειδικά για τη Νέα Δημοκρατία, που αντιδράει σε αυτά τα μέτρα τα οποία φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία θα έσκησε το μνημόνιο με ένα νόμο και με ένα άρθρο, να πούμε στη Νέα Δημοκρατία ότι εφόσον οι ίδιοι λένε ότι είναι πολύ μπροστά στις δημοσκοπήσεις και εφόσον στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση που θα γίνει, να δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα εφαρμόσει αυτά τα μέτρα που θα φέρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δύο μνημόνια σε δύο χρόνια. Παρακαλώ. Είστε ο Χάρι Πότερ των μνημονίων. Κύριε Αμυρά, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ μνημονίων. Κύριε Αμυρά, όχι επί του θέματος αυτού. Μισθών, θα δοθεί η ευκαιρία όταν έρθουν τα μέτρα. Τελειώνω, να τοποθετηθούν όλοι. Παρακαλώ. Το ποτάμι, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, το ποτάμι δεν θα ψηφίσει το μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο Τσίπρα Καμένου, και σας ζητούμε με το μαγικό ραβδάκι, έτσι όπως τα φέρατε, να τα εξαφανίσετε αυτά τα μνημόνια. Εξελίσσεται αυτή η κάλπικη, ψεύτικη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα μέτρα τα οποία έρχονται. Η δε Νέα Δημοκρατία, βέβαια, η μόνιμη αντιπαράθεση που είχε με την κυβέρνηση ήταν ότι δεν κλείνει ταχύτατα η αξιολόγηση. Όχι για το περιεχόμενο της αξιολόγησης. Ο ελληνικός λαός ξέρει ποιοι είναι υπεύθυνοι, το πώς έχουμε οδηγηθεί εδώ που έχουμε οδηγηθεί. Την ομίχλη δεν τη φέρνουμε εμείς, την ομίχλη τη φέρνει η αντιπολίτευση. Γιατί η αντιπολίτευση δεν θέλει να δεχθεί ότι ναι μεν πήραμε 3,6 δις, θα πάρουμε 3,6 δις μέτρα αρνητικά, αλλά και 3,6 δις μέτρα θετικά, τα οποία με το που θα πιάσουμε το 3,5% θα ληφθούν. Για άλλη μια φορά η αξιωματική αντιπολίτευση που διεκδικεί κάποια στιγμή να κυβερνήσει την Ελλάδα να διακατέχεται από τη λογική του χρυσόψαρου. Ξέχασαν τα ζάπια. Ξέχασαν προεκλογικά τις δεσμεύσεις τους στον ελληνικό λαό και τι κάνανε μετά. Και τώρα μας λένε εδώ περί άλλων πραγμάτων. Θα έρθει η ώρα των εκλογών στο τέλος της τετραετίας και θα κριθούμε όλοι. Όλοι θα κριθούμε. Και εμείς που κυβερνάμε και εσείς που αντιπολιτεύεστε. Μην κάνετε λίγη υπομονή. Εκείνο που πρέπει τώρα να κάνουμε και εκείνο που θα κάνει η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να αρχίσει η νέα προσπάθεια, μια νέα προσπάθεια. Γιατί ο στόχος είναι να βγάλουμε τη χώρα από αυτή την περίφημη επιτροπή και να μειώσουμε
όσο το δίνεται, γίνεται περισσότερο τις εξαρτήσεις και τις επιβολές. Η Διεθνή Σύμβαση για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρματος που προέρχεται από τα πλοία έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία με τη Χρυσή Αυγή να δηλώνει παρόν και το Κομμουνιστικό Κόμμα να καταψηφίζει. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής ζήτησε χρόνο να επεξεργαστεί την τροπολογία που κατέθεσε ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Γιώργος Λαζαρίδης, η οποία απέσπασε τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων, με την οποία παρέχεται δυνατότητα σε επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε αναπτυξιακούς νόμους μέχρι και την ψήφιση του νόμου 4399 του 2016 και εξαιτίας φυσικών καταστροφών επέστρεψαν τα ποσά που είχαν λάβει να απαλλαγούν από τις προμήθειες που επέβαλαν οι τράπεζες για τις εγγυητικές. Μάλιστα, είδαμε λοιπόν τι έγινε στην Ολομέλεια. Τώρα, καταρχάς, να καλημερίσουμε τον καλό συναδελφό μας και το κοντά μας, ο Γιάννης Αντίπας από το Πρώτο Θέμα. Γιάννη, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλώς μας ήρθες. Θα έλεγα πριν πούμε στην κουβέντα. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι έγινε στην Επιτροπή Άμυνας, όπου βεβαίως παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος αναφερόμενος στις πρόσφατες αντιδράσεις της Τουρκίας αναφορικά με τις εξελίξεις στη διενέργεια ερευνών και αδειοδότηση των οικοπαίδων της Κυπριακής ΑΟΣ, αυτό που σας δείχναμε το οικόπεδο 6, δηλαδή, ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι αναμένεται άμεσα απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών, προσθέτως ότι τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών και τα επιτελεία των ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία. Τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, καθώς και τα επιτελεία των ενόπλων δυνάμεων, βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία προκειμένου να αναπροσαρμόσουν τους στρατηγικούς σχεδιασμούς, συμπεριλαμβάνοντας τις παραμέτρους που δημιουργούν οι εξελίξεις στα Βαλκάνια, αλλά και η αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα. Αυτά τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος προς τα μέλη της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά τη συζήτηση κύρωσης της Αμυντικής Συμφωνίας Ελλάδας-Σουηδίας και ύστερα από παρέμβαση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Αντρέα Λοβέρδου για τις πρόσφατες αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά με τις εξελίξεις στη διενέργεια ερευνών και αδειοδότησης των οικοπαίδων της Κυπριακής ΑΟΣ. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Ελληνικές Ενόπλες Δυνάμεις δημιουργούν και ανανεώνουν τους σχεδιασμούς, τους στρατηγικούς σχεδιασμούς που υπάρχουν και για τις εξελίξεις που υπάρχουν στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή και σε σχέση με την προκλητική στάση της Τουρκίας. Τον τελευταίο καιρό θα είμαστε σε θέση να κάνουμε και μια απόρριτη ενημέρωση πολύ σύντομα στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, διότι κάποια από αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνουμε χρήζουν και της ανάγκης ενημέρωσης όλης της Επιτροπής. Αναφορικά με τη συμφωνία, ο κ. Καμένος έκανε λόγο για μια σημαντική αμυντική συνεργασία, η οποία, όπως σημείωσε, θα ενισχύσει την εθνική οικονομία και τη χώρα μας διεθνώς. Παίρνοντας το λόγο, η συγγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη Σταματάκη, ανέφερε ότι με το προτινόμενο σχέδιο νόμου σκοπείται η κύρωση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Νορβηγίας σχετικά με τη συνεργασία τους στον τομέα αμυντικών εξοπλισμών και συστημάτων, έρευνας και υπηρεσιών, που υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις 9 Ιουλίου 2016 από τους εκπροσώπους των δύο χωρών. Σκοπός του, πρόσθεσε η κυρία Σταματάκη, είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η ενίσχυση των αμυντικών βιομηχανιών των δύο χωρών. Ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Δημοσχάκης, δήλωσε πως οι διεθνείς αμυντικές συνεργασίες της χώρας μας ισχυροποιούν τη θέση της, πρόσθεσε ωστόσο πως πρέπει άμεσα να εξυγειανθούν οι εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες. Ενώ ο Ανδρέας Λοβέρδος από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη χαρακτήρισε θετικό το σχέδιο νόμου, εξέφρασε όμως επιφυλάξεις για τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Από τη Χρυσή Αυγή, ο Νικόλαος Κούζηλος, που μίλησε στη συνέχεια, ζήτησε να ενισχυθούν οι ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες, ενώ ο Σταύρος Τάσος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υποστήριξε ότι η αμυντική μας βιομηχανία έχει υποταχθεί στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των διεθνών αμυντικών βιομηχανιών. Ο Κωνσταντίνος Κατσίκης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες έκανε λόγο για μια σημαντική διεθνή συνεργασία της χώρας μας σε έναν τομέα αιχμής, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ο Ιωάννης Αρίδης από την Ένωση Κεντρών μίλησε για εγκατάλειψη επί σειρά ετών της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Τέλος, από το ποτάμι, ο Σπύρος Δανέλης εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για το νομοσχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το θετικό. Υπέρ του σχεδίου νόμου τάχθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του Ποταμιού. Επιφυλάξεις εξέφρασαν Δημοκρατική Συμπαράταξη και Ένωση Κεντρών, παρόν ψήφισε η Χρυσή Αυγή, ενώ κατά του νομοσχεδίου τάχθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μάλιστα, λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα. Για ένα θέμα κύρωση μνημονίου, Γιάννη. Αναφέρθηκε ο Υπουργός στο θέμα με την Τουρκία. Και είχε φανεί, συγγνώμη Γιώργο, ότι. Ο κ. Καμένος το είπε αυτό χθες στην Επιτροπή, ότι φαινόταν πως ετοίμαζαν κάτι στο οικόπεδο 6, είπε ο κ. Καμένος. Ναι, το οικόπεδο 6 δεν είναι τυχαίο οικόπεδο. Ναι. Δεν έτυχε, πέτυχε. Είναι ακριβώς στα νότια, στο υπογάστριο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και είναι ανάμεσα στην Κύπρο και την Αίγυπτο. Ο λόγος που προβάλλει διεκδικήσεις εκεί η Τουρκία είναι γιατί ουσιαστικά αμφισβητεί και θέλει να αμφισβητήσει
σε μεγάλο βαθμό την υφαλοκρηπίδα. Εδώ βλέπουμε, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε το συγκεκριμένο σημείο ακριβώς που μας εξήγησες. Είναι το οικόπεδο 6. Ουσιαστικά εκεί ξεκινάνε, είναι το πρώτο που ξεκινάνε οι γεωτρήσεις και οι συμφωνίες που έχουν γίνει με τις εταιρείες. Και όλο αυτό ξεκίνησε όμως τον Απρίλιο, όταν στον ΟΗΕ ο αντιπρόσωπος της Τουρκίας έστειλε μια επιστολή και λέει ότι εμείς δεν το αναγνωρίζουμε, δεν είναι στην υφαλοκρηπίδα της Κύπρου, και εκεί άρχισε πλέον να ξεκινήσει. Να πούμε τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν οι Τούρκοι. Ναι. Αν φανταστούν οι τηλεθεατές σας τον χάρτη, από πάνω είναι οι τουρκικές ακτές και φαίνεται ότι το οικόπεδο 6 ξεκινάει από εκεί ουσιαστικά που τελειώνει το δυτικό άκρο της Κύπρου. Τι θέλουν να πετύχουν οι Τούρκοι? Θέλουν να κόψουν, να διεμβολήσουν την υφαλοκρηπίδα, να μην επικοινωνεί και η ελληνική με την κυπριακή υφαλοκρηπίδα. Δεν θέλουν δηλαδή η κυπριακή υφαλοκρηπίδα να εκτείνεται και δυτικά, και σε κάθε περίπτωση δεν θέλουν να έχουν τριεθνές ή τετραεθνές, Τουρκία, Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος. Γι' αυτό το λόγο έχουν στοχοποιήσει το οικόπεδο 6 και το οικόπεδο 10. Αναφέρεται επίσης στα τουρκικά διαβήματα στον ΟΗΕ. Πριν από ένα μήνα περίπου, πηγές του Εθνικής Άμυνας είχαν προβλέψει ότι ετοιμάζουν κάτι οι Τούρκοι στην ευρύτερη περιοχή. Το είπε και χθες ο κύριος Καμένος. Σε κάθε περίπτωση, εδώ πέρα θα πρέπει λίγο να προσέξει η ελληνική διπλωματία και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί μέχρι τώρα η εμπειρία μας, όταν σηκώνουμε λίγο τους τόνους με την Τουρκία, είναι στο τέλος να τους χαμηλώνουμε εμείς. Απότομα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ λελογισμένη αντίδραση. Το έχει πάρει επάνω της και η Κυπριακή Δημοκρατία, έχει απαντήσει ήδη στον ΟΗΕ. Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας ισχύει. Θυμίζω ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση του 1982. Για την επέκταση των ναυτικών μιλίων. Οπότε υπάρχουν θέματα, υπάρχουν επιχειρήματα ισχυρά. Ο κύριος Καμένος χθες πάντως προανήγγειλε απόρρητη ενημέρωση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βουλής σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από τις ενόπλες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της προκλητικής τάσης της Τουρκίας. Οπότε να περιμένουμε ότι κάτι θα μάθουμε περισσότερο. Έχουμε δύο. Δεν θα βγει βέβαια στη δημοσιότητα, αλλά θα υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Έχουμε σε δύο μέτωπα, σε εισαγωγικά, κινήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Έχουν ενισχυθεί και στα βόρεια σύνορα, γιατί υπάρχει κίνδυνος προσφυγικής ροής σε περίπτωση που εξασταθούν οι ταραχές στα Σκόπια. Και προφανώς πάντα στο Αιγαίο δεν είναι μυστικό. Θα πούμε, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα. Έχουμε τους αεροπόρους μας, τους οποίους όλους καθημερινά κάνουν αναχαιτήσεις. Περιβάλλουμε με την εμπιστοσύνη μας. Μάλιστα. Και τους ναύτες μας, βέβαια. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, είτε με κλειστές συνεδριάσεις που θα μαθαίνουμε τι γίνεται. Τώρα να πάμε στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, Γιάννη. Έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα σε λίγα λεπτά, δηλαδή σε 10 λεπτά περίπου. Στη συνέχεια έχουμε την Κεντρική Επιτροπή που συνεδριάζει αύριο και μετά έχουμε και την κοινοβουλευτική ομάδα. Ή τα πανάποδα. Η κοινοβουλευτική ομάδα και η Κεντρική Επιτροπή. Το αποτέλεσμα λίγο πολύ το ίδιο θα είναι. Ναι, για πες μας λοιπόν. Το ρεπορτάζ λοιπόν. 153 είναι σε όλα. Δεν νομίζω ότι η κυβερνητική πλειοψηφία κινδυνεύει από το συγκεκριμένο. Από τη συγκεκριμένη συμφωνία, είτε την ονομάσουμε μνημόνιο όπως λέει η αντιπολίτευση, είτε συμφωνία όπως ενδιάμεση συμφωνία όπως προτιμούν να τη λένε κυβερνητικά στελέχη. Είναι προφανές ότι τα περισσότερα μέτρα είχαν προεξοφληθεί εδώ και μήνες, ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, από τη στιγμή που η ελληνική οικονομία δεν παράγει, από τη στιγμή που δεν έχουμε ανάπτυξη, δεν έχουμε καμία ελπίδα να μην μειώνονται οι παροχές οι οποίες απηχούν ένα άλλο επίπεδο ανάπτυξης. Γιατί το επίπεδο των συντάξεων που είχαμε ήταν όταν η Ελλάδα πήγαινε ο ρυθμός ανάπτυξης με 4,5% του ΑΕΠ. Τώρα έχουμε μια δεκαετία ύφεσης. Άρα λοιπόν είναι προφανές, δεν χρειάζεται να είναι κανείς μάγος, ότι αυτά δεν μπορούν να συντηρηθούν. Το ερώτημα είναι, και αυτό ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να το απαντήσω, είναι γιατί ο κύριος Τσίπρας βάζει στο πολιτικό του βιογραφικό, γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος που μπορεί να έχει μέλλον στην χώρα, γιατί βάζει στο προσωπικό του βιογραφικό τέτοιες συμφωνίες. Ομολογώ ότι εγώ αυτό τουλάχιστον δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μάλιστα. Σήμερα να πούμε στο Υπουργικό. Είδαμε χθες πως έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου όλα τα σημειώματα από τα Υπουργεία. Ανά Υπουργείο υπάρχει ένας προγραμματισμός. Τι πρέπει το επόμενο διάστημα να δρομολογηθεί, να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες. Και από ό,τι λέγαμε και εμείς, Γιώργο, πριν, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος θα παρακολουθεί στενά τα και Υπουργεία. Με επισκέψεις ευνηδιαστικές
στα Υπουργεία. Την πρώτη φορά που το άκουσα αυτό ήμουν νέος πολιτικός συντάκτης. Τις είχε ξεκινήσει ο Κώστας Σημίτης, τις συνέχισε ο Κώστας Καραμαλής. Ο Γιώργος Παπανδρέου τις είχε από την αρχή, ούτως ή άλλως ήταν ένας ακίνητος πολιτικός. Προτιμούσε να κάνει τις βόλτες του στα Υπουργεία. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει. Τις προηγούμενες φορές το αποτέλεσμα νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι. Είναι περισσότερο συμβολικό, νομίζω, έτσι, παρά ουσιαστικό. Είναι συμβολικό. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει το θέμα του ελληνικού. Έχει υπογραφεί η συμφωνία. Και παρόλα αυτά, τη μια ο ένας υπουργός, την άλλη ο άλλος. Τώρα διάβαζα πριν από τον κυρία Κονιόρδου ξανά για τρία κτίρια να είναι διατηρητέα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι αποκρατικοποίηση, δεν την υπέγραψα ούτε εγώ ούτε εσείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ την ολοκλήρωσε τη συμφωνία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την αφήνει να εφαρμοστεί. Άρα όταν έχουμε σε τέτοια κορυφαία παραδείγματα μπρος-πίσω, τι να μας πούνε τώρα οι ατζέντες των Υπουργείων. Εντάξει, περισσότερο σήμερα θα διευκρινιστούν και οι δράσεις που αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των Υπουργείων μεταξύ τους. Υπάρχουν πολλά Υπουργεία που έχουν συναρμοδιότητες και πρέπει να θα έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και μερικά χρόνια. Σωστά. Για να μπορεί να δουλεύει και η ελληνική δημόσια διοίκηση. Αλλά δυστυχώς δεν το έχει κάνει. Ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα, Γιάννη, αυτό θα δούμε τα αποτελέσματα όλο αυτό το τρίμερο. Σήμερα όμως έχουμε και το Euro Working Group, το οποίο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, το είπαμε και αυτό στην αρχή. Η συμφωνία έχει ορισμένα θέματα σε παρενθέσεις και αγγείλες. Δηλαδή δεν είναι συμφωνημένα κάποια ποσά και ίσως αυτά προσπαθούν να ξεδιαλύνουν μέχρι τις 22 του μηνός. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι το Euro Working Group έχει να αντιμετωπίσει και την επιμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο λέει ότι το θέμα δεν έχει λυθεί, γιατί δεν έχει λυθεί το πρόβλημα του ελληνικού χρέους. Αργά ή γρήγορα, όπως ακριβώς δεν χρειάζεται να είναι κανείς μαθηματικός ή οικονομολόγος για να προβλέψει τις περικοπές από τη στιγμή που δεν έχουμε ανάπτυξη, έτσι δεν χρειάζεται να είναι τίποτα από τα δύο για να προβλέψει ότι κάποια στιγμή και το θέμα του χρέους θα τύχει ελάφρυνσης. Και αυτό δεν θα είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης, θα είναι αποτέλεσμα ρεαλισμού των εταίρων που βλέπουν ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Βέβαια, θα πρέπει να προσέξουμε όλοι να μην ξεφύγει η ύφεση, να μην δημιουργηθεί μια αίσθηση ματαιότητας στον κόσμο, γιατί τότε δεν θα μιλάμε για ρύθμιση του χρέους, θα μιλάμε για πιο επώδυνα μέτρα. Εχθές είχαμε εδώ φιλοξενήσει, Γιάννη, τον Υπουργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Τρανακόπουλο, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τον ρωτήσαμε για το αν περιμένουν διαρροές, αλλά τέλος πάντων αν υπάρχουν εκπλήξεις για την κοινοβουλευτική ομάδα, ποιο είναι το κλίμα. Ο κ. Τρανακόπουλος είπε πως υπάρχουν και αντιδράσεις και διευκρινήσεις και θέλουν να μάθουν, αλλά όλοι ξέρουν ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να κλείσει, πρέπει να ολοκληρωθεί. Είναι λογική των μονοδρόμων, ναι. Νομίζω το είπα από την αρχή. Πιστεύω ότι θα έχουμε 153 ναι σε όλα και θα τελειώσει έτσι. Χωρίς απώλειες. Ευγενικά η όλη διαδικασία. Τώρα, το θέμα του χρέους που είπες. 11 με 13 έχουμε τους G7 στον Πάρη της Ιταλίας. Εκεί όλοι εκείνοι που ασχολούνται και έχουν λόγο πάνω στο χρέος, δηλαδή η κυρία Λαγκάρτ, ο κύριος Σόιμπλε, ο κύριος Μοσχοβίση, ο κύριος Ρέγκλινγκ, όλοι θα είναι εκεί και περιμένουμε σε αυτό το σημείο να γίνει μια. Να γίνουν κάποια βήματα για το χρέος. Έχει την ίδια αίσθηση. Όχι, εκτιμώ ότι δεν μπορούν να γίνουν τα ουσιαστικά βήματα για το χρέος πριν από τις γερμανικές εκλογές. Γιατί και με του πρωτογενούς πλεονάσματος βοηθούντος, ο κύριος Σόιμπλε έχει θριαμβεύσει. Έχει απέδειξε με την υπεραπόδοση, τη λεγόμενη υπεραπόδοση των φόρων, ότι δεν χρειάζεται να έχουμε ρύθμιση του χρέους για να πετύχουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε μια ουσιαστική ρύθμιση πριν από τις γερμανικές εκλογές. Και ουσιαστικά συνολικά το ελληνικό πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί σε νέα βάση από την νέα γερμανική ηγεσία, η οποία θα έχει μπροστά της και έναν ορίζοντα να χειριστεί τα πράγματα. Γιάννη, χθες ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εδώ συνέντευξε στο τηλεοπτικό σταθμό Α και φυσικά αναφέρθηκε στη συμφωνία, την πρωτοαρχική με τους δανειστές της κυβέρνησης και δήλωσε πως είναι μέτρα ξεκάθαρα, ένα τέταρτο μνημόνιο χωρίς χρηματοδότηση. Είναι κάτι που ακούμε το τελευταίο διάστημα συνέχεια από τον κύριο Μητσοτάκη. Ωστόσο, έχουμε τα αντίμετρα, έχουμε τα θετικά μέτρα που είναι προς όφελος των πολιτών, τα οποία η αντιπολίτευση δεν τα στηρίζει. Φοβάμαι ότι είναι εντελώς επικοινωνιακό το θέμα των αντιμέτρων. Δηλαδή, αν υπάρχουν αντίμετρα, τότε δεν θα υπήρχε λόγος να ληφθούν τα μέτρα. Έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή σας, γεννά μία ανάγκη. Την ανάγκη να συνεννοηθούν οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Γιατί
Ο κύριος Παπανδρέου έλεγε λεφτά υπάρχουν. Ο κύριος Σαμαράς παρουσίαζε τα Ζάμπια. Ο κύριος Τσίπρας το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Τελικώς όλοι άλλα είπαν και άλλα έκαναν. Μπορεί να αδικούμε κάποιον λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, αλλά δεν έχει σημασία. Όλοι άλλα είπαν και άλλα έκαναν. Mm-hmm. Σίγουρα δεν έχουμε σκίσει τα μνημόνια. Άρα, από τη στιγμή που δεν τα έχουμε σκίσει και από τη στιγμή που συμφωνούμε ότι για να μην χρεοκοπήσουμε θα τα εφαρμόζουμε, καλό θα είναι η πολιτική ηγεσία να αρχίσει σιγά σιγά να ρίχνει τους τόνους, γιατί εκεί που ήμουν, εκεί που είμαι και εκεί που είσαι τάρτης, ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να κληθεί πολύ σύντομα σε ένα χρόνο να κυβερνήσει, οπότε στη θέση του θα κρατούσα και εγώ χαμηλή. Θα χρειαστεί να τα εφαρμόσει. Ναι. Γιάννη, το θέμα είναι τώρα, άκουσα χθες την Ολομέλεια, όλη την αντιπολίτευση, να ζητάει την παρέτηση Τσακαλώτου. Επικαλούμενη μία ρίση του πριν από ένα χρόνο. Δεν τη ζητούσαν ακριβώς. Είπαν ότι επειδή είναι συνεπής και έχει κάνει δηλώσεις, φοράει παντελόνια, θα παρετηθεί. Ναι, αυτό το ελληνικότατο, φοράς παντελόνια. Λοιπόν, να δώσουμε μία είδηση. Απαντώντας την ερώτηση, ναι, θα δώσουμε μία είδηση. Ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν θα παρετηθεί ακριβώς, αλλά στον επόμενο ανασχηματισμό δεν θα έχει το ίδιο Υπουργείο. Το ίδιο υπουργείο. Το έχει ζητήσει ο ίδιος από τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με πληροφορίες. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι και στην επόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή μπορεί να εκπληρώσει και να δείξει ότι φορά παντελόνια, αλλά με έναν τρόπο όχι παρετούμενο και μην ψηφίζοντας τη συμφωνία, αλλά ολοκληρώνοντας τη συμφωνία και στη συνέχεια αποχωρήσει. Mm-hmm. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στην Εξεταστική για την Υγεία άρχισαν χθες Τετάρτη εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με απόφαση της Ολομέλειας και αντικείμενο τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας από το 1997 μέχρι το 2014. Εσείς γιατί το λέτε το 97, γιατί προωθήσετε 2097 και έγινε και μετά. Ήμουν πολύ μπροστά. Εν τη ρήμη του λόγου της. Λοιπόν, στην πρώτη συνεδρίαση συμφωνήθηκαν τα διαδικαστικά και σε ποιο πλαίσιο θα γίνουν και θα εργαστεί η Επιτροπή. Ξεκίνησαν την Τετάρτη 3 Μαΐου οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα σκάνδαλα στην υγεία την περίοδο 1997-2014. Η Επιτροπή θα εξετάσει κατά σειρά τις υποθέσεις του Ερίκος Δινάν, του Κελπνό και της φαρμακευτικής δαπάνης. Οι εργασίες της, οι οποίες θα διεξάγονται αρχικά κάθε Τετάρτη, θα μεταδίδονται από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής, ενώ τα μέλη της αποφάσισαν να μην λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αντώνης Μπαλουμενάκης, τόνισε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για κομματικές στρατηγικές στη λειτουργία της Επιτροπής. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις κολλασμού, τιμωρίας όσων πρέπει και να συμβάλλουμε σε σημαντικό βαθμό να δημιουργηθεί ένα καινούριο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υγείας, με πρωταρχικό κριτήριο τα δικαιώματα του ασθενούς και την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ταυτόχρονα με την προστασία του δημοσίου χρήματος. Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Όταν τον Απρίλιο του 2015, ο τότε Υπουργός Διαφάνειας και κατά της Διαφθοράς, ο κ. Νικολούδης, άρχισε να εκφωνεί διάφορα ποσοστά κλάδων και τομέων δραστηριότητας της οικονομίας, ποσοστά διαφθοράς δηλαδή, όταν εκφώνησε ότι εκείνο το ηλικιώδες ποσοστό, το 24% μίζας και διαφθορά στον χώρο της υγείας, εκπλαγήκαμε όλοι. Θέλω να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να στηριχθούμε σε στοιχεία, συγκεκριμένα. Και όχι γενικότητες και γενικολογίες, οι οποίες απλώς θα προσθέσουν μερικούς μήνες στη διαδικασία αυτής της Επιτροπής. Το δεύτερο σημαντικό, πιστεύω, είναι να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό πόρισμα. Εμείς θα λέγαμε ότι θα είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε από τη δαπάνη, από τη φαρμακευτική δαπάνη, γιατί ανέβαινε ηλικιωδώς μέχρι το 9, γιατί μετά κατέβαινε μέχρι το 14. Και εδώ συμφωνώ για τη σύγκριση, γιατί άρχισε να ξανανεβαίνει, αλλά όμως μέσω clawback μετά το 14. Όταν ένα εισαγγελέα φτάνει σε ένα ποινικό αδίκημα στο οποίο εμπλέκεται υπουργός, σταματάει αμέσως. Εδώ λοιπόν, όπως έπρεπε να είχε γίνει και στην προηγούμενη εξεταστική για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ασφαλώς πρέπει να κληθούν και οι εισαγγελικοί λειτουργοί. Υπάρχουν και τα νόμιμα σκάνδαλα. Όλα αυτά που βιώνει δηλαδή ο λαός μας τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια με την κρίση, όπου με νόμους επιβάλλονται όλα αυτά τα βάρβαρα μέτρα που βιώνει. Αγοράζαμε τους βηματοδότες στην Ελλάδα 6.500, ενώ ο μέσος όρος βηματοδοτών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι πάνω από 1.600 ευρώ. Νευροδιαγέρτες, ξέρουν όσοι είναι ειδικοί γιατροί εδώ, 300 ευρώ ήταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 8.000 στην Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός περιμένει από μας αν πραγματικά και αυτή η εξεταστική θα φτάσει να δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα, να
πάνε κάποιοι στη δικαιοσύνη. Γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν στοιχεία, αλλά θα πρέπει να τα αποδείξουμε, να βαδίσουμε ενωμένοι για να φτάσουμε στην αλήθεια. Μαζί με την εξέταση των ευθυνών να δούμε και πώς μπορούμε να προτείνουμε την θεραπεία παθογενειών του συστήματος, που μπορούμε να κλείσουμε δηλαδή τις τρύπες που επιτρέψανε να γίνουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει απέτηση να γυρίσουν πρώτα τα κλεμμένα πίσω. Και τα κλεμμένα πίσω θα γυρίσουν αν έχουμε μια τέτοια διάθεση. Να τους τα αρπάξουμε, να τα φέρουν πίσω. Μόνο αν έχουμε τέτοια διάθεση. Όπως είπατε σωστά, να ανοίξουν οι λογαριασμοί, να δούμε τι έγινε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την εξασχή για την υγεία, να σημειώσουμε ότι και πάλι, γιατί είναι σημαντικό, ότι οι βουλευτές αποφάσισαν, κοινή απόφαση, να μην λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην συνεδριά της Εξεταστικής Επιτροπής για την Υγεία. Δεν συμφώνησαν να ανοίξουν οι λογαριασμοί. Ναι, ναι. Για να μην μπορεί κανένας να συνεχίσει αυτό το ότι όλοι τα παίρνουν, όλοι. Γιατί είναι μια διαλυτική προσέγγιση, η οποία το μόνο που κάνει είναι να μην πριονίζει το κλαδί στο οποίο καθόμαστε, ολόκληρο το δέντρο. Mm-hmm. Λοιπόν, νομίζω ότι κάποια στιγμή αυτή η ιστορία της αυτοενοχοποίησης του πολιτικού συστήματος, προκειμένου κάποιοι να διαχωρίσουν τη θέση τους και να εμφανιστούν ως εξηγιαντές, πρέπει να σταματήσει, ή οι δίθεν εξηγιαντές να πάρουν την πραγματική τους θέση στο εδόλιο του κατηγορωμένου. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σου μήνα. Καλή συνέχεια. Και καλό Σαββατοκύριακο, γιατί δεν θα σε δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εμείς τι έγινε στην Επιτροπή για το Σοφρονιστικά, η δική μου Επιτροπή Σοφρονιστικού Συστήματος. Λοιπόν, εκεί είχαμε ορισμένες ειδήσεις. Καταρχάς, υπεγράφει υπουργική απόφαση για την είδηση ενός γυναικείου αγροτικού καταστήματος κράτησης στον Ελαιώνα Αττικής, ενώ ετοιμάζεται να λειτουργήσει, να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει το πρώτο κέντρο ημιελεύθερης διαβίωσης στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο κύριος Ευτύχιος Φυτράκης, Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τόνισε ότι στόχος είναι ο εξυγχρονισμός των αγροτικών καταστημάτων, που μέχρι στιγμής είναι 4, στην Αγιά Χανίων, στην Τύρινθα Ναυπλίου, στην Κασαβέτια κοντά στο Βόλο και στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Όσον αφορά στο γυναικείο κατάστημα κράτησης στον Ελαιώνα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το φθινόπωρο θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Ο κύριος Φυτράκης προανήγγειλε και το πρώτο κέντρο ημιελεύθερης διαβίωσης στις φυλακές Κορυδαλλού, δηλαδή ένα χώρο όπου κρατούμενοι κάποιες ώρες θα βρίσκονται εκεί για απασχόληση, σε ξεχωριστό χώρο και όχι μέσα στη φυλακή. Παράλληλα, επεσήμανε ότι στις αγροτικές φυλακές υπάρχει κτηνοτροφική και αγροτική παραγωγή, με απότερο στόχο την πραγματική απασχόληση των κρατουμένων, ώστε να μπορούν να εργαστούν όταν αποφυλακιστούν και να ενταχθούν ευκολότερα στην κοινωνία. Τέλος, ανέφερε ότι έχει προχωρήσει αρκετά η υπόθεση του κανονισμού αγροτικών φυλακών και σύντομα θα ολοκληρωθεί. Η κυρία Δήμητρα Βρακάκη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης του Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Αγιάς, ο κύριος Σταύρος Ζωγραφάκης, αντιπρίτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Χίζας, δόκτωρ εγκληματολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου, και ο κύριος Δημήτρης Κουτσούλης, γεωπόνος Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Κασάνδρας, ανέφεραν ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού και μάλιστα εξειδικευμένου για τη ζωική και φυτική παραγωγή. Παράλληλα, χαρακτήρισαν τα αγροτικά καταστήματα κράτησης φυλακές χωρίς σειρματοπλέγματα και φρουρούς, που δίνουν στους κρατούμενους την αίσθηση της ελευθερίας μέσω της φύσης. Συγκριτικά, το μικρότερο αγροτικό κατάστημα κράτησης είναι της Αγιάς, που όμως διαθέτει ξυλουργείο και αρτοπείο, το οποίο τροφοδοτεί το γυροκομείο, το ψυχιατρίο και άλλα ιδρύματα. Ζήτησαν πάντως τη δημιουργία νέων αγροτικών φυλακών, οι οποίες έχουν χαμηλό κόστος, ενώ μπορούν να συνεργάζονται και με τοπικές κοινότητες, ακόμη και με τα κοινωνικά παντοπολία. Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών και ειδικότερα για ζητήματα αποδράσεων για το αγροτικό κατάστημα κράτησης Αγιάς, η προϊσταμένη ανέφερε ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπήρξε μία απόδραση. Πάντως θα αρχίσει μία έρευνα για τη χρονική περίοδο από το 1980 έως σήμερα, για να καταγραφούν τα ποσοστά αποδράσεων από αγροτικές φυλακές, τα οποία ωστόσο είναι χαμηλά. Αυτά λοιπόν με τα σοφρονιστικά καταστήματα, και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ιδίως της ημιελεύθερης διαβίωσης είναι σημαντικό. Να πάμε στον καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι, στην πυρονή ανάγνωση, ο κύριος Θεοχαρόπουλος, ο κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος, πρόεδρος της ΔΙΜΑΡ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έτσι. Βέβαια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Είναι πολλά. Έχουμε τη συμφωνία, όπου πλέον έχει πάρει σάρκα και οστά. Οδεύει για να υπογραφεί και επίσημα σήμερα στο Euro Working Group
την προκαταρκτική συμφωνία θα τη συζητήσουν μαζί με το χρέος. Έχουμε και το Υπουργικό που ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει για τις λεπτομέρειες και θα μιλήσει και για το έργο που πρέπει να προωθηθεί. Ένα πρώτο σχόλιο θα θέλαμε για τη συμφωνία, πώς την χαρακτηρίζετε εσείς αυτή τη συμφωνία. Κοιτάξτε, η συμφωνία περιλαμβάνει απαράδεκτα μέτρα. Και το λέω αυτό διότι αν είχε κλείσει εγκαίρως, πραγματικά αν είχε κλείσει, ενώ το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, τα περισσότερα από αυτά, όχι όλα, αλλά τα περισσότερα από αυτά δεν ήταν στο τραπέζι. Υπήρξε μια καθυστέρηση, οι αυταπάτες είχαν επώδυνες συνέπειες τελικά και το τελικό μείγμα των μέτρων είναι δυσβάσταχτο για την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Και για να είμαι σαφής στο τι λέω, η μείωση των συντάξεων σε αυτά τα ποσοστά, η μείωση του αφορολόγητου κάτω από 6.000 ευρώ, η προληπτική νομοθέτηση όλων αυτών, η οποία η ίδια κυβέρνηση, ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, τη χαρακτήριζε αντισυνταγματική εκτός κοινοτικού κεκτημένου. Όλα αυτά τα στοιχεία και βεβαίως πολλά άλλα θέματα, είτε στα εργασιακά, είτε στην πώληση μονάδων στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, δεν ξέρουμε εξάλλου τα ακριβή σημεία της συμφωνίας, διότι δεν έχει κατατεθεί ακόμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά τα στοιχεία όμως δεν βγάζουν τη χώρα από τα μνημόνια και από την κρίση. Βάζουν τη χώρα πιο βαθιά στα μνημόνια και στην κρίση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή είναι μια ανακύκλωση, ένας φαύλος κύκλος ύφεσης και ανεργίας που δημιουργείται με αυτά τα στοιχεία. Κοιτάξτε, για να μιλήσουμε με νούμερα. Όταν το αφορολόγητο πέφτει στα 5.681 ευρώ, σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι, για παράδειγμα, πάνω από 474 ευρώ το μήνα, θα έχουν περικοπές πλέον, λόγω που έχει μια απλή σύνταξη των 500 ευρώ. Και θα έχει περικοπές, ένα συνταξιούχος των 700 ευρώ θα χάσει μία σύνταξή του από αυτά τα μέτρα, περίπου το χρόνο. Αυτό δεν το αντέχει γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα μετά θα λείπουν από την οικονομία, από την πραγματική οικονομία. Τα μαγαζιά δεν αντέχουν. Η πραγματική οικονομία δεν στενάζει αυτή τη στιγμή. Και αυτό όλο είναι αδιέξοδο. Κύριε Πρόεδρε, όπως είπε προηγουμένως και ο συνάδελφός μας, ο κύριος Αντύπας, οι συντάξεις ήταν διαμορφωμένες με ένα περιβάλλον προ-κρίσης, με μία ανάπτυξη στο 4% και ένα ΕΠ το οποίο ήταν βεβαίως 25% παραπάνω από αυτό που είναι σήμερα. Πώς είναι δυνατόν το δημόσιο να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτές τις συντάξεις, γιατί τελικά, με συγχωρείτε, αλλά τα παιδιά μας δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν σύνταξη αν δεν γινόντουσαν αυτά. Επώδυνα, αλλά αναγκαία. Το ερώτημά σας βάζει ένα κρίσιμο θέμα, πραγματικά. Το ασφαλιστικό στη χώρα μας έχει έλλειψη βιωσιμότητας. Και γιατί την έχει αυτή την έλλειψη? Διότι οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι είναι περισσότεροι από αυτούς που προσφέρουν στο ασφαλιστικό. Τόσο απλά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα δεν λύνει το ασφαλιστικό. Αυτό θέλει διαρθρωτικές αλλαγές πάνω στο ασφαλιστικό. Και δύσκολες μερικές. Έχουμε προτείνει και στον πρώην Υπουργό, στον κύριο Κατρούγκαλο, και προσωπικά του τις έχω δώσει το τι θα έπρεπε να γίνει. Αυτό δεν λύνει. Αυτό περικόπτει απλώς για να λύσει το δημοσιονομικό πρόβλημα με την έννοια του 1,8 δις που ήθελε από τις συντάξεις και του 1,8 εκατομμυρίου ευρώ που ήθελε από τις συντάξεις και άλλο 1,8 εκατομμύριο ευρώ από το αφορολόγητο. Αυτό δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή εδώ είναι. Πάλι μπροστά μας. Χρειάζεται διαρθρωτικές αλλαγές. Πράγματι, για να λυθεί το ασφαλιστικό, χρειάζεται πρώτον να υπάρξει μια πολιτική η οποία θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με το κράτος να ελέγχει, να έχει κανόνες ανταγωνισμού, σύγχρονες υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής, να μειωθεί δηλαδή η ανεργία, ταυτοχρόνως να μειωθούν οι αδικίες στο ασφαλιστικό. Δηλαδή, ακόμα υπάρχουν ζητήματα πρόνων συντάξεων και συνταξιοδοτήσεων, ακόμα υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι με πολύ υψηλές συντάξεις. Δεν μιλάω για αυτούς που έχουν δώσει τις εισφορές. Αυτοί που έχουν δώσει τις εισφορές λογικά είναι να έχουν ένα ποσό σύνταξης. Μιλάω και για άλλες περιπτώσεις. Όλο αυτό το σύστημα δεν το έχουμε αναδιαρθρώσει ως χώρα. Η κυβέρνηση τώρα είναι 2 χρόνια. Δεν έχει κάνει τίποτα σε αυτό το σύστημα. Αλλά τι κάνει? Κάθε φορά που λείπουν κάποια εκατομμύρια ευρώ για να κλείσει μία αξιολόγηση, βρίσκει τον εύκολο στόχο του συνταξιούχου και απλώς περικόπτει. Όσο και να περικόπτει, με αυτόν τον τρόπο, το πρόβλημα είναι μπροστά μας. Το ασφαλιστικό θέλει γενναίες αλλαγές και τομές. Ακόμη η κυβέρνηση δεν τις πράττει. Το πολιτικό σύστημα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του για το ασφαλιστικό σύστημα. Η μείωση των συντάξεων αυτή τη στιγμή, η οριζόντια που γίνεται, γιατί οριζόντια μείωση είναι, η κατάργηση του η μείωση του αφορολόγητου και η μείωση των συντάξεων σε αυτά τα ποσοστά, είναι ουσιαστικά οριζόντια μέτρα. Όχι μόνο δεν λύνει κανένα πρόβλημα, αλλά είναι και κοινωνικά άδικα μέτρα. Κύριε Θεοχαρόπουλε, χθες ο κύριος Τζανακόπουλος, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας, είπε πως για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια κλείνει αξιολόγηση χωρίς επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση. Είναι μια συμφωνία ισορροπημένη, είπε ο κύριος Τζανακόπουλος, και για πρώτη φορά υπάρχουν και αντίμετρα τα οποία η αντιπολίτευση, τα θετικά μέτρα, δεν τα στηρίζει.
Λοιπόν, λέει ψέματα η κυβέρνηση όταν λέει ότι κλείνει χωρίς δημοσιονομική επιβάρηση. Κλείνει με μέτρα τουλάχιστον 3,6 δις ευρώ και δεν βάζω όλα τα θέματα στα εργασιακά, στην ΔΕΗ, δεν βάζω αυτή τη στιγμή αυτό το πακέτο, αλλά μόνο για αυτά τα οποία λέμε αυτή τη στιγμή, κλείνει με δυσβάσταχτα μέτρα που έχουν δημοσιονομική επιβάρηση. Κοιτάξτε, είχαμε ένα θεώρημα του ΣΥΡΙΖΑ, το προεκλογικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Λέγαμε τότε ότι δεν θα εφαρμοστεί ποτέ, διότι είναι ανέφικτο σε αυτές τις συνθήκες. Μετά είχαμε το παράλληλο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Λέγαμε ότι δεν θα εφαρμοστεί ποτέ, είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα για αυτά που έρχονται. Δεν εφαρμόστηκε στην ουσία και τα ίδια λένε και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν έχουν εφαρμοστεί στην πραγματικότητα αυτά τα προγράμματα. Το ίδιο ακριβώς είναι και τα αντίμετρα. Τι είναι δηλαδή, άλλη μια κοροϊδία. Γιατί πρώτον προϋποθέτουν πλεονάσματα της τάξης 3,5 και πάνω τα 100. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, πολλές δηλώσεις, έχει πει ότι αυτά είναι ανέφικτα για τα επόμενα χρόνια και αν επιτεθούν, θα επιτεθούν με στραγγάλισμα, θα έλεγα, της πραγματικής οικονομίας. Συνεπώς, το να στραγγαλίσουμε την πραγματική οικονομία για να πετύχουμε ανέφικτα πρωτογενή πλεονάσματα και για να υπάρχει δυνατότητα απλώς μετά το 18 να μοιραστούν ορισμένα επιδόματα στους φτωχούς που δημιουργούνται όλη αυτή την περίοδο, νομίζω το μόνο μπορούμε να πούμε είναι ότι λέγεται μια ανακύκλωση της φτώχειας. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Αν με επιτρέπετε, γιατί το θέσαμε και χθες, όπως είπε και η Κέλλη, και είχαμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Αναφερθήκατε σε ένα συνταξιούχο που μειώνει τη σύνταξή του. Σωστό. Από την άλλη πλευρά, όμως, μειώνεται και η συμμετοχή του στα φάρμακα, μηδενική μέχρι τα 700 ευρώ, 50% μείωση μέχρι τα 1.200 ευρώ και όλοι οι συνταξιούχοι το βλέπουμε γύρω μας, τα φάρμακα τουλάχιστον τα έχουν ανάγκη. Ένα. Δεύτερον, δίνεται επιδότηση σε 600.000 οικογένειες για το ενίκιο. Δηλαδή, μπορεί να του πάρει ενός βεβαίως με τη φορολογία, να αυξηθεί η φορολογία στα 600 ευρώ, αλλά μας είπαν 600 ευρώ το χρόνο, αλλά του δίνει 1.000 ευρώ το χρόνο, επομένως το αποτέλεσμα είναι 400 ευρώ επιπλέον. Δεν λέω ότι είναι τα πράγματα καλά, αλλά να δούμε τα αντίμετρα πόσο βοηθάνε τελικά αυτές τις ευπαθείς ομάδες. Πρώτον, μιλάμε για αυτά τα αντίμετρα στα οποία αναφέρεστε, για θεωρητικά αντίμετρα που θα εφαρμοστούν μετά το 18, αν θα πιάσουμε, εφόσον και πιάσουμε Βεβαίως. Τα ποσοστά των πρωτογενών πλεονασμάτων. Δεν μιλάμε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα εφαρμοστούν μέτρα, θα προνομοθετηθούν μάλιστα, και μιλάμε για αντίμετρα στην ουσία στα οποία είναι θεωρητικά, αν πετύχουμε υψηλότατους δημοσιονομικούς στόχους. Δεν υπάρχει οικονομολόγος στον κόσμο που να θεωρεί ότι αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα για μεγάλο διάστημα είναι βιώσιμα. Θεωρεί ότι ουσιαστικά οδηγούν σε μια οικονομία η οποία δεν είναι βιώσιμη. Μιλάμε αλλά και για αυτά να μιλήσουμε, στα οποία μου λέτε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή ακόμα. Προβλέπονται το 18 με αυτά τα οποία συμφωνεί σήμερα η κυβέρνηση. Προβλέπονται περικοπές επιδομάτων ανεργίας, τέκνων, φτώχειας, στήριξη οικογενειών, μείωση επιδόματος θέρμανσης κατά 58 εκατομμύρια ευρώ, κατάργηση της έκπτωσης φόρου για ιατρικές δαπάνες, η οποία φτάνει κατά 121 εκατομμύρια ευρώ. Τι κάνει λοιπόν, ενώ ακόμα και για τις ιατρικές δαπάνες, τις οποίες μου λέτε, αυτές είναι κοινωνικές δαπάνες, όλα που σας λέω, και αυτά μειώνονται σύμφωνα με τις πληροφορίες για το 18, σύμφωνα με αυτό που υπογράφει η κυβέρνηση. Ενώ μειώνονται όλα αυτά, ενώ μειώνεται ακόμα και η έκπτωση φόρου για ιατρικές δαπάνες, ουσιαστικά υπάρχει μια υποσχεσιολογία για μείωση της συμμετοχής των ασφαλιζόμενων στις δαπάνες υγείας για μετά το 18. Δηλαδή τα παίρνεις με τα ίδια μέτρα εκ νέου που ψηφίζεις και προσπαθείς να δώσεις πίσω ένα πολύ πολύ μικρό μέρος τους μετά το 18. Συγγνώμη, αυτό σε οποιαδήποτε οικονομική ανάλυση και οικονομική πολιτική λέγεται ανακύκλωση της φτώχειας, δεν θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Αν νομίζει ένας πραγματικά από την κυβέρνηση ότι αυτή η πολιτική βγάζει τη χώρα από την κρίση, δεν νομίζω να το υποστηρίζει, τουλάχιστον το υποστηρίζει με θέρμη. Πραγματικά είναι βαθιά ανοιχτωμένος για το πώς λειτουργεί η οικονομία. Η οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει με τέτοια μέτρα, ακόμα και με τις κοινωνικές δαπάνες, τις οποίες μου αναφέρατε, να μπαίνουν μέτρα και να παίρνει από την κοινωνία, από την υγεία, από την παιδεία, από το επίδομα θέρμανσης, που ήδη είναι πάρα πολύ χαμηλό για τη Βόρεια Ελλάδα, και απλώς να δίνει ένα πολύ πολύ μικρό μέρος πίσω. Με λίγα λόγια. Σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης εδώ και τώρα. Σχέδιο εθνικής ανάπτυξης της χώρας. Αν δεν υπάρξουν αυτά σε τομείς πολιτικής που δεν γίνονται, άσχετα από τα μνημόνια. Κοιτάξτε, η αγροτική πολιτική. Έχουμε 19 δις ευρώ αυτή την 7ετία από αγροτικές ενισχύσεις. Και για επενδύσεις. Ευρωπαϊκά χρήματα. Γι' αυτό όποιοι νομίζουν ότι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να βρούμε χρήματα έτσι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, και αυτοί δεν γνωρίζουν καθόλου την πραγματικότητα. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρώ, η χώρα μας ουσιαστικά θα είναι μια τριτοκοσμική χώρα. Με αυτά τα χρήματα λοιπόν, τουλάχιστον να αξιοποιηθούν.
αυτά τα χρόνια που μιλάμε. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε ευρωπαϊκούς πόρους, 19 δις ευρώ για μια 7 ετία, και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης για να μπουν νέοι αγρότες στο επάγγελμα, για να υπάρξουν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, για να σταματήσει να υπάρχουν ελλείμματα ακόμα και σε αγροτικά προϊόντα στα οποία έχουμε προστιθέμενη αξία. Αν δεν αναδιαρθρώνονται και αυτά τα χρόνια, συγγνώμη, οδεύουμε ολοταχώς προς ένα αδιέξοδο, προς τον τοίχο. Λοιπόν, εσείς τώρα θέλω να περάσουμε στο περιβάλλον της κεντροαριστεράς, γιατί είστε σε ρυθμούς προσυνεδριακούς και προεκλογικούς. Στο Πασόκ υπήρξε μια διαφορετική άποψη την προηγούμενη εβδομάδα ανάμεσα στην κυρία Γερματά σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη και το συνέδριο. Υπήρξε ένα κλίμα αντιπαράθεσης για το ποιοι θα μετέχουν, ποιοι θα συμμετέχουν στο συνέδριο, για το πώς ακριβώς θα μετέχουν οι σύνεδροι. Και ακούω και από την πλευρά τη δική σας ότι ζητάτε να εκλεγούν οι σύνεδροι από ανοιχτές διαδικασίες και όχι όπως η κυρία Γερματά τελικά αποφάσισε, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Καλά θέτετε το ερώτημα για να διευκρινιστεί ακριβώς. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη είμαστε κόμματα και κινήσεις που δεν εμπλεκόμαστε στα ισοκομματικά του άλλου κόμματος, γιατί καταλαβαίνετε αυτό δεν είναι, δεν μπορεί να γίνει κατά τη διαδικασία στην οποία υπάρχει ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς. Συνεπώς, αυτό το οποίο βεβαίως θα σας πω είναι ότι μας προβλημάτισαν οι εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες υπήρξαν στο ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, είναι φανερό, είναι λογικό, διότι υπήρξε μια διαδικασία η οποία δεν πρέπει να οδηγήσει σε εσωστρέφεια, γιατί το ευρύτερο εγχείρημα της κεντροαριστεράς πρέπει να προχωρήσει για να υπάρχει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, προχωράμε στο συνέδριο τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, στο πολιτικό και προγραμματικό συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, με κύριο στόχο να υπάρχει πολιτική και προγραμματική ατζέντα, αυτό που θέλουν οι πολίτες. Όταν τους λες πάρα πολλά για διαδικασίες, δεν μπαίνουν σε αυτή τη λογική. Και είναι λογικό αυτή τη στιγμή στην κρίση να τους πούμε πώς θα βγούμε από την κρίση. Στους τομείς πολιτικής, να υπάρχει πολιτική πρόταση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε 30 Ιουνίου με 2 Ιουλίου. Από εκεί και μετά, δική μου πρόταση είναι μέσα στο 2017 να υπάρξει, εντός του 2017 δηλαδή, μέχρι το τέλος του έτους, να υπάρξει το ιδρυτικό συνέδριο για τον ενιαίο σοσιαλδημοκρατικό φορέα, ο οποίος θα περιλαμβάνει ανοιχτές διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα, ναι, και με αυτή τη λογική και στην θέση του επικεφαλής και στη θέση των συνέδρων, αυτό σε επόμενο στάδιο εντός του 2017, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες και να υπάρχει ένας ενιαίος σοσιαλδημοκρατικός φορέας και με σύγχρονη πολιτική και προγραμματική ατζέντα, η οποία τον επόμενο μήνα την παρουσιάζουμε, την αποφασίζουμε στο συνέδριο και την παρουσιάζουμε στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Σας λέω, δεν μιλάω για τον Ιούνιο, ναι, μιλάω εντός του 2017. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία. Οι πολίτες, αυτή τη στιγμή οι προοδευτικοί πολίτες, αναζητούν λύσεις. Γι' αυτό, σε αυτό θα βοηθήσει το ανοιχτό συνέδριο, στο οποίο σας λέω εντός του 2017, για έναν ενιαίο σοσιαλδημοκρατικό φορέα και με εκλογή επικεφαλής από τη βάση, το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή γιατί είναι απαραίτητο. Διότι δεν πρέπει να κατευθυνθούν οι πολίτες οι οποίοι έχουν απογοητευτεί από τις πολιτικές, οι οποίοι και πίστεψαν κάποια στιγμή το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή είναι αναποφάσιστο όπως βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, σε ακραίες λύσεις ή εθνικολαϊκιστικές λύσεις. Το βλέπουμε και σε άλλες χώρες να συμβαίνει. Mm-hmm. Για να μην συμβεί, η δική μας ευθύνη είναι να τους παρουσιάσουμε μια συνολική πρόταση. Εμείς λοιπόν ξεκινάμε από το συνέδριο του Ιουνίου με την πολιτική και προγραμματική μας πρόταση, γιατί αυτό είναι το κύριο, αυτό είναι το οποίο θέλουν να μάθουν οι πολίτες, τι έχουμε να τους πούμε για αυτή την κατάσταση και πώς θα βγούμε από την κρίση. Και ταυτοχρόνως βάζουμε τα θεμέλια για τον οδικό άξονα, έτσι ώστε να προχωρήσει ο ενιαίος σοσιαλδημοκρατικός φορέας. Ωραία, όταν θα έχουμε αυτή την πρόταση, θα σας ξαναφιλοξενήσουμε για να μας την αναλύσετε περισσότερο. Να δούμε τώρα λιγάκι τι γίνεται και στον χώρο μας, ενώ στα σύνορά μας. Έχουμε εμείς την κρίση και βλέπουμε τους γείτονές μας εκμεταλλευόμενοι την ενδεχόμενη οικονομική αδυναμία να κάνουν διάφορες κινήσεις, οι οποίες δεν είναι καθόλου ευχάριστες, θα έλεγε κανείς, έως επικίνδυνες. Αναφέρθηκε και η λέξη κάζους μπέλι. Και αναφέρουμε βεβαίως αυτό την επιστολή στον ΟΗΕ σχετικά με την Κύπρο και την υφαλοκρηπίδα και όλο αυτό το σκηνικό που προσπαθεί να δημιουργήσει η γειτονική μας χώρα. Εσείς πώς το βλέπετε, πώς το σχολιάζετε, πώς το αντιμετωπίζετε, τι πρέπει να κάνουμε? Κοιτάξτε, τώρα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, διότι είναι τα εθνικά θέματα, καταλαβαίνετε ότι ξεπερνούν οποιασδήποτε κομματικές αντιπαραθέσεις, οποιασδήποτε κομματικές σκοπιμότητες. Εδώ χρειάζεται η δέουσα πρώτα απ' όλα σοβαρότητα, υπευθυνότητα στην άσκηση πολιτικής. Πρώτα απ' όλα, πράγματι, η Τουρκία
Παρακολουθούμε με προσοχή τις εξελίξεις και βλέπουμε ότι υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα μια στροφή σε πολλά επίπεδα, σε ενέργειες οι οποίες μας ανησυχούν. Οι οποίες, και μιλάω και για αντιδημοκρατικές ενέργειες σε πολλά θέματα στην Τουρκία. Βεβαίως, εμείς καταδικάσαμε το πραξικόπημα όταν έγινε, αλλά είπαμε ότι η Τουρκία θα πρέπει να οδεύσει το δημοκρατικό δρόμο και το δρόμο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε και το διχασμό που υπήρχε στο δημοψήφισμα το οποίο έγινε στην Τουρκία. Σήμερα άλλοι δύο αξιωματικοί, νομίζω, περνάνε, Τούρκοι αξιωματικοί, περνάνε από το δικαστήριο. Τα θέματα των Τούρκων αξιωματικών περνάνε από το δικαστήριο. Το κράτος δικαίου ισχύει. Και βεβαίως εκεί πέρα η δικαιοσύνη αποφασίζει και αυτό συμβαίνει στις χώρες τις ευρωπαϊκές, αυτό συμβαίνει στις αναπτυγμένες χώρες και κανένα άλλο δεν μπορεί να δεχτούμε οποιαδήποτε άλλη λογική σε αυτό το ζήτημα. Τώρα, επειδή βεβαίως παρακολουθούμε τι γίνεται στην Τουρκία, θέλω να πω το εξής, ότι χρειάζεται και εδώ ιδέουσα σοβαρότητα, βεβαίως να κάνουμε όλες τις ενέργειες οι οποίες χρειάζονται σε διπλωματικό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προβλήματα δεν είναι Ελλάδας-Τουρκίας, είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αυτά τα ζητήματα, διότι η χώρα μας είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Τουρκία δεν είναι. Σταθερή μας επιδίωξη είναι η Τουρκία να είναι ευρωπαϊκή χώρα σε όλα τα επίπεδα και να γίνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να αφήσουμε ανοιχτό το δρόμο μιας δημοκρατικής Τουρκίας που μπορεί να γίνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μιας Τουρκίας η οποία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Και σε αυτό το επίπεδο και στο Κυπριακό και σε όλα τα άλλα ζητήματα χρειάζεται μια εθνική πολιτική η οποία θα έχει τη δέουσα σοβαρότητα, υπευθυνότητα και όχι ενθερμό αντιδράσεις και από Έλληνες πολιτικούς που έχουν κρίσιμες θέσεις. Και για να μην κρύβομαι πίσω από τα λόγια μου, αναφέρομαι στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος πολλές φορές με τις αντιδράσεις του, οι οποίες είναι ενθερμό, δεν βοηθάει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, αλλά ουσιαστικά τα ζητήματα αυτά οξύνονται. Μάλιστα. Να πάμε λίγο από το δικό μας περιβάλλον εδώ στα τουρκικά, να πάμε στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και στο τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών. Την Κυριακή λοιπόν. Στον πρώτο λοιπόν γύρο είχατε δηλώσει πως πρέπει να απομονωθεί η Λεπέν, γιατί η ακροδεξιά δεν πρέπει να επικρατήσει στη Γαλλία, θα ήταν ήττα της Δημοκρατίας και της Ευρώπης. Πώς βλέπετε τώρα τα πράγματα, βλέπετε φαντάζομαι τις δημοσκοπήσεις, ποιος τροπορεύεται, τι γίνεται με τον Μακρόν, θα θέλαμε το σχολείο σας. Πρώτα. Είναι ζήτημα δημοκρατίας αυτή τη στιγμή για τη Γαλλία, αλλά και για όλη την Ευρώπη, διότι η Γαλλία δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό στηρίζουμε, ψηφίζουμε, αν μπορούσαμε να ψηφίσουμε και με τα δύο μας χέρια στο δεύτερο γύρο Μακρόν. Ο Μακρόν θα πρέπει να βγει με μια μεγάλη διαφορά, να απομονωθεί και εκλογικά στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση η Λεπέν. Συνεπώς θα πρέπει οι Γάλλοι πολίτες να πάνε στις κάλπες και να απομονώσουν την Λεπέν. Διότι η ακροδεξιά και ο εθνικολαϊκισμός δεν είναι η λύση στα υπαρκτά προβλήματα της Ευρώπης και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λύση είναι οι πολιτικές ανάπτυξης και όχι λιτότητας, οι πολιτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας, οι λύσεις στο προσφυγικό, οι λύσεις οι οποίες θα είναι ευρωπαϊκές λύσεις, διεθνείς λύσεις, όχι απομόνωση των χωρών, σε αυτά τα νέα προβλήματα που έχουν έρθει και τα εκμεταλλεύονται ακραίες ακροδεξιές δυνάμεις. Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει και στη Γαλλία να υπάρξει μια ξεκάθαρη απάντηση του εκλογικού σώματος στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Όμως γιατί αυτά τα φαινόμενα επεκτείνονται, είδαμε στην Ολλανδία, είδαμε στην Αυστρία, θα πρέπει επιτέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτέλους και οι προοδευτικές δυνάμεις. Μα και στη Βουλγαρία, βεβαίως, οι προοδευτικές δυνάμεις να δώσουμε τη διαφορετική οπτική η οποία μπορεί να πείσει τους πολίτες ότι η λύση δεν είναι αυτή η οποία ουσιαστικά θα οδηγήσει την Ευρώπη σε οπισθοχώρηση. Προσέξτε, θεωρητικά έχετε δίκιο. Αλλά πρακτικά, αν κοιτάξουμε την εικόνα της Γαλλίας μετά από τις εκλογές, βλέπουμε ότι ενώ στο Παρίσι είχε 4% η Λεπέν, σε περιοχές με προβλήματα προσφυγικά, με πολύ φτωχό κόσμο κτλ., εκεί είχε μεγάλα ποσοστά. Και δεν έχουμε τώρα το φαινόμενο του μπαμπά της που είχε 12%, δεν πήρε ούτε μία ψήφο στο δεύτερο γύρο. Εδώ βλέπουμε η διαφορά είναι 10 μονάδες μόνον. Και λέει και η ίδια ότι αυτό το 10, οι 10 μονάδες μπορούν να καλυφθούν. Δεν έχουμε δηλαδή απομόνωση. Έχετε δίκιο. Και όταν στην Ολλανδία και στην Αυστρία κρίθηκαν τα αποτελέσματα σε τέτοια ποσοστά, καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια τα ποσοστά. Μπαίνουν στο δεύτερο γύρο. Γι' αυτό. Τι εκμεταλλεύονται αυτές οι δυνάμεις, να το πούμε με απλά λόγια, εκμεταλλεύονται αυτά τα προβλήματα, αναφερθήκατε στο προσφυγικό, ότι είναι σύγχρονα προβλήματα πλέον, τα οποία δίνουν εύκολες λύσεις, οι οποίες δεν είναι όμως εφικτές.
Και εδώ θα πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις, κατά κύριο λόγο, αλλά και οι δημοκρατικές δυνάμεις ευρύτερα, να δώσουν συγκεκριμένες λύσεις για αυτά τα προβλήματα, οι οποίες θα δίνουν μία εναλλακτική στους πολίτες. Διότι βεβαίως και το προσφυγικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από μία-δύο χώρες μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ελλάδα και την Ιταλία, για παράδειγμα, ή κάποιες χώρες να αναλαμβάνουν και κάποιες χώρες να μην αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα, αν δεν αντιμετωπιστούν με ένα συνολικό πλαίσιο, τότε θα έχουμε αύξηση και ενίσχυση αυτό το δυνάμιο. Για να μην έχουμε, χρειάζεται ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Όχι Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων, για παράδειγμα. Η ευρωπαϊκή κοινή πολιτική. Όχι μόνο νόμισμα κοινό, οικονομική πολιτική κοινή. Ευρωομόλογα. Όχι μόνο προσφυγική πολιτική σε κάθε τομέα και με επιμέρους δράσεις. Κοινή πολιτική στο προσφυγικό τομέα, σε όλα τα επίπεδα. Μόνο έτσι θα αντιμετωπιστεί και θα υπάρξει προώθηση στην επίλυση των προβλημάτων των σύγχρονων κοινωνίων. Άρα, αυτό που μας λέτε και αυτό που ισχύει πραγματικά είναι πως η οικονομική κρίση και η διόγκωση του μεταναστευτικού έχουν κάνει τους Ευρωπαίους πολίτες να στραφούν προς ακροδεξιά στοιχεία, προς ακραίες τάσεις. Ουσιαστικά υπάρχει ένα ποσοστό αυτή τη στιγμή στο οποίο δεν μπορεί να βρει εύκολα λύσεις και κάποιοι τους προσφέρουν εύκολες λύσεις και πολλές φορές είναι και εύκολο να τις πιστέψεις. Και μπορεί να γίνουν κάποιοι να πέσουν θύματα αυτής της ακραίας εθνικολαϊκιστικής λογικής, η οποία εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες. Η Λεπέν λέει να βγάλει τη χώρα αυτή τη στιγμή να κάνει δημοψήφισμα. Αυτό είπε τις προηγούμενες μέρες πάλι. Ότι θα κάνει δημοψήφισμα για να βγει η Γαλλία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε ότι η λύση σε αυτά τα ζητήματα είναι η λύση για να απομονωθούν και να μην επανέλθουν. Ναι. Να χάσει πρώτα-πρώτα η Λεπέν με χαμηλά ποσοστά στο δεύτερο γύρο, αλλά για να μην επανέλθει και στον επόμενο μετά από κάποια χρόνια και να επανέλθει πιο ισχυρά, θα πρέπει επιτέλους να δώσουμε σύγχρονες απαντήσεις, προοδευτικές απαντήσεις σε αυτά τα δυσεπίλητα προβλήματα των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Θεοχαρόπουλο. Καλή συνέχεια να έχετε. Στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε τι έγινε σαν σήμερα στην πολιτική. Το 1951, σαν σήμερα, αποφασίζονται να γίνουν στη χώρα μας βουλευτικές εκλογές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Τελικά έγιναν στις 9 Σεπτεμβρίου του 1951. Άξιο ιδιαίτερης προσοχής υπήρξε το γεγονός ότι ενώ η κυβέρνηση Πλαστήρα Βενιζέλου ορκίστηκε στις 27 Οκτωβρίου του 1951, μόλις 8 ημέρες πριν, στις 19 δηλαδή Οκτωβρίου, ευνίδια αρχίζει στο έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Νίκου Μπελογιάννη και των συντρόφων του. 1967, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι τη Γιάρο. Με την εγκαθίδρυση του στρατιωτικοφασιστικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου, η Γιάρος ξαναλειτουργήσε για τον εκτοπισμό χιλιάδων αντιπάλων του καθεστώτος. Σαν σήμερα, 6.000 Έλληνες εκτοπίζονται στο νησί. Οι τελευταίοι κρατούμενοι εγκατέλειψαν τη Γιάρο τον Ιούλιο του 1974, μετά και την πολιτική αλλαγή. Και σαν σήμερα το 2001 είχαμε μια σημαντική επίσκεψη στη χώρα μας. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος επισκέπτεται την Ελλάδα, ικανοποιώντας την επιθυμία του να προσκυνήσει την Πνίκα, τον τόπο όπου ο Απόστολος Παύλος κήρυξε το χριστιανικό λόγο. Είναι η πρώτη επίσκεψη προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετά το σχίσμα του 1054. Η επίσκεψή του έγινε μετά από πρόσκληση του Κωστή Στεφανόπουλου και με τη συγκατάθεση βεβαίως της Εκκλησίας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η πρωινή ανάγνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό εδώ στη Βουλή. Ενώ στις 12 θα παρακολουθήσετε ζωντανά απευθείας από το κανάλι μας το κοινοβουλευτικό έργο με τις επικαιρές ερωτήσεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, γεια σας.